Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να παρατηρήσω ότι ήρθατε σήμερα με άλλο ύφος και άλλο τόνο και άλλη διάθεση. Βεβαίως πώς θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, διότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Είναι φανερό ότι έχετε αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα. Βάλατε την υπογραφή σας σε απανωτά χρίαστα lockdown ακορντεόν και στο μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown της Ευρώπης, αποτυχημένο όμως. Τα μέτρα σας πήγαν στράφη. Δεν καταφέρατε να πείσετε τους πολίτες, οδηγήσατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε βαθύ κόκκινο. Τις οικογένειες με παιδιά, με μαθητές, με φοιτητές, πραγματικά σε απόγνωση και ψυχολογική κατάρρευση. Εργαζόμενους σε ανασφάλεια, σε φτώχεια και μπροστά στο κίνδυνο της ανεργίας και την αγορά και τους μικρομεσαίους σε ένα βασανιστικό αργό θάνατο. Διχάσατε και εμπλέξατε ακόμα και τους επιστήμονες της Επιτροπής σε πολιτικούς καιροσκοπισμούς, κάτι που δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση και ανασφάλεια στους πολίτες. Και έπρεπε τελικά να σπάσουμε ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων για να δεήσετε επιτέλους να έρθετε εδώ στη Βουλή και να συζητήσουμε σε αυτό τον τόνο, μιλώντας για συνεννόηση για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο. Ο λόγος που επιμέναμε και επιμένω και τόσο πολύ προσωπικά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν γιατί ακριβώς βλέπαμε τι έρχεται. Βλέπαμε την ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο για να προλάβουμε όλα αυτά που σήμερα ζούμε. Εσείς επιμείνατε να παίρνετε μέτρα που δεν αντιμετώπισαν την πανδημία, δεν ήταν αποτελεσματικά, αντίθετα επιδίνωσαν την κατάσταση, η κατάσταση χειροτέρεψε. Τώρα η ευθύνη όλων μας είναι πολύ μεγάλη. Κάθε καθυστέρηση, κάθε παλινοδία, κάθε ψεύτικη ελπίδα, κάθε όξυνση απογοητεύει ακόμα περισσότερο την ήδη πολύ κουρασμένη ελληνική κοινωνία και οδηγεί ολοταχώς σε πλήγμα στην κοινωνική συνοχή που τόσο ακριβά έχουμε πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχετε λοιπόν το δικαίωμα, κύριε Μητσοτάκη, αλλά και εσείς, κύριε Τσίπρα, με τις κοκορομαχίες που μας έχετε συζητήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και την τεχνητή όξυνση που έχετε επιλέξει το τελευταίο διάστημα, να μας γυρίσετε πίσω σε εκείνες τις εποχές που οι φωνές της λογικής πνίγονταν από τις φωνές της δημαγωγίας, του διχασμού και της παραπληροφόρησης. Και ελπίζω να μην δούμε σήμερα μία ακόμα παρόμοια συζήτηση. Ελπίζω αυτό το διαφορετικό κλίμα να συνεχιστεί μέχρι το τέλος και η συζήτηση να είναι στο επίπεδο που αξιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Κύριε Πρωθυπουργέ, διαχειριστήκατε με αυτοσχεδιασμούς, με αυταρέσκεια και με αλαζονία την πανδημία και δυστυχώς δεν διδαχθήκατε τίποτα και από την μαύρη εμπειρία της Θεσσαλονίκης και του δεύτερου κύματος. Τότε ακόμα στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε ούτε καν τις μεταλλάξεις, σας θυμίζω. Και επειδή αρέσκεστε σε συγκρίσεις, θα είδατε ότι πρόσφατα το Bloomberg δημοσίευσε πίνακες στους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση, ανάμεσα σε 53 χώρες. Ενώ ανάμεσα σε 20 ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσεται τρίτη από το τέλος. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε την 20η θέση, δηλαδή πέσαμε 20 θέσεις κάτω. Τούτο επιβεβαιώνεται ακόμα και στο δίκτυο θνητότητας, για τον οποίο ήμασταν σε πολύ καλή θέση εξαιτίας της πρώιμης λήψης μέτρων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του πρώτου κύματος. Τώρα δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι, έχουν επιδεινωθεί. Δεν θέλω να μιλάω για θανάτους και ποσοστά, θα καταθέσω όμως τα σχετικά στοιχεία στα πρακτικά της Βουλής. Και το κάνω αυτό γιατί εσείς αναφερθήκατε πρώτος. Όταν κληθήκαμε να διαχειριστούμε το δεύτερο και το τρίτο κύμα, στο οποίο δεν κρίθηκε ποιος θα πάρει γρηγορότερα μέτρα, αλλά η επιχειρησιακή κατάσταση και η δυνατότητα της κάθε χώρας, εμείς πολύ απλά δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Αποτύχατε λοιπόν στην προστασία της υγείας των πολιτών. Ενώ είχατε εναλλακτικές προτάσεις, τις αγνοήσατε και επιμείνατε στη στρατηγική σας που αποδείχθηκε και λανθασμένη και αναποτελεσματική. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που πήραμε την ευθύνη και καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για το ασφαλές άνοιγμα κατά περιοχές από το φθινόπωρο και επισημάναμε το αδιέξοδο των οριζόντιων μέτρων. Είχα τότε πει ότι ο ιός αντιμετωπίζεται μόνο με στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής, παίρνοντας άμεσα και μικρής διάρκειας μέτρα ανά περιοχή. Οι πολίτες νησιών αλλά και άλλων περιοχών έβλεπαν να κλείνουν οι τοπικές τους οικονομίες ενώ τα κρούσματα στις περιοχές τους ήταν μηδενικά. Αυτό μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την αμφισβήτηση αλλά και το κλίμα δυσπιστίας. Αν αξιοποιούσατε την πρότασή μας, η Ελλάδα δεν θα είχε φτάσει σήμερα σε αυτό το αδιέξοδο. Και ούτε βέβαια θα είχε δοκιμαστεί τόσο πολύ η αντοχή των πολιτών, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Αρχές Μαρτίου του 2020 είχαμε προτείνει να κινηθούμε εμπροστοβαρώς με περισσότερα τεστ και την ανάπτυξη μηχανισμών ιχνηλάτησης. Εσείς κάνατε το αντίθετο. Ουραγή στα τεστ και κακός σχεδιασμός στο πεδίο ιχνηλάτησης και απομόνωσης του ιού. Αρχές Μαρτίου, θα μου απαντήσετε στη δευτερολογία. Αρχές Μαρτίου του 2020, παρακαλώ, συνεχίστε, κυρία Γεννηματά. Είχα προτείνει να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να την ενισχύσουμε, να φτάσουμε με κινητά συνεργεία στα σπίτια των ασθενών. Επιλέξατε να μην προχωρήσετε τις κινητές μονάδες. Για ένα διάστημα είπατε ότι θα ανταποκριθείτε, το αφήσατε και αυτό να σβήσει. Αρχές Μαρτίου του 2020 είχα μιλήσει για την αξία των ανοιχτών δεδομένων στην αντιμετώπιση της πανδημίας και το χτίσιμο σχέσεων αξιοπιστίας ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες. Εσείς επιλέξατε να κρατάτε μη προσβάσιμο το σύνολο των στοιχείων ακόμα και από την Επιτροπή των Ειδικών. Αρχές Ιουνίου του 2020 και μετά το τέλος του πρώτου κύματος, είχα επισημάνει την ανάγκη για προετοιμασία απέναντι σε ένα πιθανό φθινοπορεινό δεύτερο κύμα με επανασχεδιασμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, στους μηχανισμούς ιχνηλάτησης, στις ανάγκες για προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εσείς δεν κάνατε απολύτως τίποτα και 10 μήνες μετά ετοιμάζεστε να ανοίξετε δραστηριότητες με τα σχολεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως ακριβώς ήταν και όταν χαρακτηρίστηκαν εστίες διασποράς. Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν δημιουργήσατε εγκαίρως κλίνες μεθ. Δεν προσλάβατε το αναγκαίο προσωπικό και βάλατε και τον εμβολιασμό στα νοσοκομεία, δημιουργώντας αχρίαστο συγχρονισμό και πρόσθετη επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η κατάσταση σήμερα είναι τραγική. Έχουμε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, θάνατοι διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ στους διαδρόμους, ελλείψεις σε ειδικούς γιατρούς, ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνολόγους, ελάχιστα ασθενοφόρα, 1 για 120.000 κατοίκους στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα έπρεπε να έχουμε 1 για κάθε 30.000 κατοίκους. Χωρίς τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος θα ήμασταν γυμνοί, μας λένε σήμερα οι εργαζόμενοι. Το οξυγόνο δεν επαρκεί σε πολλά νοσοκομεία της χώρας. Ασθενείς με σοβαρά νοσήματα καθυστερούν σε θεραπείες, χειρουργία, διαγνωστικές εξετάσεις, με ολέθρια αποτελέσματα για την ίδια τη ζωή τους. Σε όλη αυτή την πορεία, οι αποφάσεις σας δεν αιτιολογήθηκαν ποτέ και γι' αυτό δεν έπεισαν τους πολίτες. Όσο αποτύγχαναν δε τα μέτρα που παίρνατε, τόσο πιο περιοριστικά και πιο αυστηρά τα κάνατε και ρίχνατε και τις ευθύνες στους πολίτες. Δεν επιτηρήσατε την εφαρμογή των μέτρων, δεν υπήρχε ουσιαστικός έλεγχος και εξαντλήσατε τελικά την υπομονή της κοινωνίας και την αντοχή της οικονομίας χωρίς αποτελέσματα. Αποτύχατε και στη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Εστίαση, λιανεμπόριο, βιοτέχνες εκπέμπουν δραματικό SOS. Άνοιγμα χωρίς στήριξη θα οδηγήσει σε λουκέτα. Τα μέτρα σας ήταν ανεπαρκή. Αφήσατε τις τράπεζες ασίδωτες να χρηματοδοτήσουν τους καλούς τους πελάτες που απλά αύξησαν τις καταθέσεις τους. Μεταφέρατε τις υποχρεώσεις, τις οφειλές λόγω της πανδημίας για το 2022. Σωστά. Αυτές όμως είναι περίπου 1,5 δις ευρώ. Το σύνολο των οφειλών σε εφορίες και ταμεία φτάνουν τα 145 δις ευρώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Πώς θα πληρωθούν μέσα σε τέτοια κρίση και ύφεση. Οι μικρομεσαίοι έχουν συνειδητά εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Δεν έφτασε σε αυτούς η ρευστότητα. Οι 500.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας για πολλούς μήνες δεν μπορούν να τα βγάλουν άλλο πέρα με 5,34 ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις τους ταυτόχρονα τρέχουν. Έχετε ευθύνη γιατί προτιμήσατε αυτή την πρακτική αντί του προγράμματος επιδότησης εργασίας που σας είχαμε προτείνει. Οι επιστήμονες, οι δικηγόροι, κυρίως οι νέοι άνθρωποι αισθάνονται ότι οι εξαγγελίες σας αποτελούν εμπεγμό. Οι 350.000 μακροχρόνια άνεργοι έμειναν χωρίς καμία κάλυψη. Μας λένε ότι έχουν εγκαταλειφθεί με προκλητικό τρόπο από το κράτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό που δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης δεν έχουν πληρωθεί ούτε το εξαγγελθέν έκτακτο βοήθημα για τους πρώτους μήνες του 2021. Αθρίζεται αυθαίρετα για παραπλάνηση και εντυπώσεις, δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αναστολές οφειλών και μοχλεύσεις ρευστότητας. Πόρους που δεν πήγαν σε αυτούς που έπρεπε, σε αυτούς που είχαν πραγματικά ανάγκη. Και έτσι με την πολιτική σας διευρύνετε τις ανισότητες. Το χειρότερο είναι ότι τα κυβερνητικά στελέχη σας αντί να λύνουν προβλήματα μαδάνε τη μαργαρίτα. Ανοίγουμε, δεν ανοίγουμε. Κλείνουμε, δεν κλείνουμε. Στην πορεία η πραγματικότητα διαψεύδει όλες αυτές τις δηλώσεις. Ένα αλαλούμ χωρίς προηγούμενο. Και βεβαίως δεν υπάρχουν θετικά πρότυπα. Με την πρώτη ευκαιρία, από εσάς τον ίδιο μέχρι τους υπουργούς σας, καταστρατηγείτε τα μέτρα. Αισθάνεστε ότι είστε υπεράνω του νόμου. Δεν σας αφορούν εσάς οι περιορισμοί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Τα εμβόλια αργούν και μαζί η πολυπόθητη ανοσία. Το γεγονός ότι είμαστε οριακά κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο ρυθμό εμβολιασμού, στην πρώτη δόση είμαστε 23η στους 27, να τα λέμε σωστά, βεβαίως, 23η στους 27. Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα και δεν πρόκειται να σας κάνω κριτική γι' αυτό, γιατί οι χώρες είμαστε οριακά δίπλα ο ένας στον άλλον. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι άλλα τα προβλήματα σε σχέση με τον εμβολιασμό. Παρακολουθήστε τα target groups των εμβολιαστέντων. Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό των άνω των 80 ετών και έχει εμβολιάσει μόλις το 51,5% με την πρώτη δόση. Είναι ένα πολύ κακό ποσοστό. Και αν σε αυτό συνυπολογίσετε ότι η χώρα μας έχει από τους υψηλότερους δείκτες υπεργυρίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ο κίνδυνος θανάτων σε απόλυτο αριθμό είναι σαφώς αυξημένος. Και σίγουρα έχει παίξει ρόλο και το ότι ήταν τα εμβολιαστικά κέντρα μακριά από τις κατοικίες όλων αυτών των ανθρώπων που ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία και δύσκολα μπορούσαν να μετακινηθούν. Αντίστοιχα, η Ελλάδα είναι επίσης χαμηλά στο ποσοστό εμβολιασμού των υγειονομικών, με μόλις 51,9% στην πρώτη δόση και 45,6% στη δεύτερη. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό? Ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην πολιτική επικοινωνία. Απέτυχε δηλαδή να πείσει τους πολίτες και τους υγειονομικούς της χώρας για τη χρησιμότητα του εμβολίου. Μάλλον τα χρήματα που δόθηκαν αξιοποιήθηκαν περισσότερο για να ευλογήσουν τα γένια της κυβέρνησης παρά για να ενημερώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες και να έχουμε τελικά ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο ποσοστό των εμβολιαστέντων. Ιδιαίτερα για το θέμα των υγειονομικών πρέπει να βρείτε άμεσα λύση. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ολοφάνερο ότι η κατάσταση σας έχει ξεφύγει και είναι πια η ώρα να αλλάξετε κατεύθυνση. Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί σοβαρό εθνικό σχέδιο για να προστατεύσουμε τη ζωή των πολιτών, να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και ζωντανή την οικονομία, αλλά και να προετοιμάσουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας για την ανάκαμψη όταν βγούμε από αυτή την κρίση. Εμείς έχουμε παρουσιάσει από την αρχή της πανδημίας συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν ανταποκριθήκατε. Σήμερα, εδώ που φτάσαμε, είναι επιτέλους απαραίτητο να συμφωνήσουμε στις βασικές κατευθύνσεις ενός αποτελεσματικού σχεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς επιμένουμε ότι απαιτείται πριν απ' όλα άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ενιαίο συντονιστικό κέντρο είναι απαραίτητο, με ένταξη σε αυτό όλων των δομών, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και των στρατιωτικών νοσοκομείων. του επιστημονικού προσωπικού τους και εξασφάλιση του απαραίτητου ιατροτεχνικού εξοπλισμού. Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να είναι πια COVID-free. Είναι σκανδαλώδες. Και αν αρνούνται, προχωρήστε σε άμεση επίταξη. Δεύτερον, όχι μεικτά νοσοκομεία, όπου αυτό είναι εφικτό. Ένα non-COVID σε κάθε περιφέρεια για τη διασφάλιση των αναγκών των κατοίκων και τα υπόλοιπα COVID εξ ολοκλήρου. Αντίστοιχο σχεδιασμός και στην Αττική. Δεν μπορεί ο αναισθησιολόγος που μόλις διασωλήνωσε ένα περιστατικό COVID να δώσει και αναισθησία σε μια γυναίκα που γεννάει με κεσαρική. Το πρόβλημα μέσα στα νοσοκομεία είναι τεράστιο. Μπαίνουν για τα έκτακτα χειρουργεία, γιατί μόνο αυτά γίνονται. Και είναι αρνητικοί στον COVID και βγαίνοντας από το χειρουργείο και πηγαίνοντας στο δωμάτιο είναι θετικοί. Και είναι χειρουργημένοι και μόνοι τους και τα προβλήματα τεράστια με το ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό. Τρίτον, άμεση ενίσχυση του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άμεσες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών. Υπάρχει προκήρυξη, κύριε Πρωθυπουργέ, που έληξε στις αρχές Μαρτίου με εκατοντάδες γιατρούς που υπέβαλαν αίτηση. Μεταξύ αυτών και πολλοί παθολόγοι και πνευμονολόγοι και άλλες απαραίτητες ειδικότητες. Προσλάβετε τους αμέσως, τώρα, με δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις και δώστε τους μπόνους για την οριστική πρόσληψη. Παρόμοιες προκηρύξεις υπάρχουν σε πάρα πολλά περιφερειακά νοσοκομεία. Αξιοποιήστε τες με τον ίδιο τρόπο. Πού τους ψάχνετε τους γιατρούς όλους αυτούς τους μήνες και δεν τους βρίσκετε, αναρωτιέμαι. Τους έχετε μπροστά σας. Το ερώτημα είναι, έχετε την πολιτική βούληση επιτέλους να το κάνετε. Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ειδικευμένων γιατρών, πνευμονολόγων και αναισθησιολόγων είναι υπόχρεη υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. Εάν έχετε προβλήματα μεταξύ σας, μπορείτε να τα λύσετε κάποια άλλη στιγμή, όχι τώρα. Ναι. Λύστε τα άλλη ώρα. Επιτέλους, αφήστε να ακουστούμε. Λύστε τα προβλήματά σας έξω από αυτή την αίθουσα. Συνεχίζουμε. Το συνηθίζετε, εξάλλου να το κάνετε και δημοσίως. Λοιπόν, έλεγα ότι πρέπει να γίνει άμεση πρόσληψη σε κλινικές, να αφαιρέσετε χρόνο, κύριε Πρόεδρε, σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ειδικευμένων γιατρών, πνευμονολόγων και αναισθησιολόγων είναι υπόχρεη υπηρεσίας υπαίθρου και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο. Ήδη υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥ της συγκεκριμένης πρότασης που έχει γίνει από την Πνευμονολογική Εταιρεία για τους πνευμονολόγους και εδώ και 10 μέρες έχει κατατεθεί στο Υπουργείο. Τέταρτον, αύξηση των αμοιβών των γιατρών. Αναμόρφωση του μισθολογίου με ουσιαστικές αυξήσεις και ειδικά κίνητρα για την περιφέρεια που θα ξανακάνουν το ΕΣΥ ελκυστική επιλογή για εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που πρέπει επιτέλους να πληρωθούν είναι απλήρωτες από το 20. Πέμπτον, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών. Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή τη στιγμή το σύστημα λειτουργεί χάρη στο φιλότιμό τους και χάρη στην ψυχή που βάζουν στην καθημερινότητά τους, δίνουν την ψυχή τους. Μου διηγούνται περιστατικά όπου νοσηλεύτριες που ασχολούνται πάρα πολλές ώρες με περιστατικά COVID δεν προλαβαίνουν ούτε να βγάλουν τη στολή τους για να φτάσουν μέχρι την τουαλέτα. Και άλλες που την ώρα που βγαίνουν από τις μονάδες και πάνε να βγάλουν την στολή λιποθυμούν. Σε αυτούς τους ανθρώπους έχετε αρνηθεί να δώσετε τα βαρέα και ανθυγιεινά. Εγώ πραγματικά σας το δηλώνω ότι ως Ελληνίδα ντρέπομαι. Εσείς αισθάνεστε καλά? Έχω καταθέσει 4 φορές τροπολογία για αυτό το θέμα. Επιτέλους κάντε το δεκτό. Δώστε τους τώρα τα βαρέα και ανθυγιεινά. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Έκτο, επιτάχυνση των εμβολιασμών. Ενίσχυση των εμβολιαστικών κέντρων με εθελοντές ιδιώτες γιατρούς. Προσφέρονται και δεν τους δέχεστε. Λέτε ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα. Λύστε τα. Υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρονται. Επιπλέον στον εμβολιασμό, στο επιχειρησιακό πεδίο, η Ελλάδα έχει χάσει περισσότερες από 6.400 δόσεις. Δηλαδή στο 0,4% έφτασαν οι απώλειες εμβολίων σύμφωνα με την έκθεση του ECDC. Πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Στόχος μας να μην χαθεί ούτε μία δόση από εδώ και πέρα. Ασφαλές άνοιγμα. Το είπα και πριν. Σας λέγαμε εδώ και μήνες να ανοίξουμε σταδιακά και με ασφάλεια τις δραστηριότητες με βάση τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και ύστερα από μαζικά τεστ, αλλά δεν το πράξατε. Τώρα κάνετε την ανάγκη φιλοτιμία. Επιλέγετε τα self-test. Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει έλεγχος ότι πραγματικά έγιναν, τουλάχιστον στη λειτουργία του λιανεμπορίου. Και βέβαια να δηλώνονται τα αποτελέσματα όταν είναι θετικά. Σε ό,τι αφορά τα self-tests, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την οργανωμένη διενέργεια των PCR και χαίρομαι που το είπατε αυτό. Δεν μπορεί να βασιστεί το άνοιγμα του τουρισμού και των μετακινήσεων αποκλειστικά στα self-test. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να βασιστεί η επιδημιολογική επιτήρηση και ο έλεγχος της πανδημίας μόνο σε αυτά. Έρχομαι στα σχολεία. Χρειάζεται το άνοιγμα, αλλά χωρίς συνοστισμό στις τάξεις. Ακόμα και με εκπεριτροπής διδασκαλία. Και βεβαίως υποχρεωτικά τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς κάθε εβδομάδα. Ο κύριος Μόσιαλος προτείνει 2 φορές την εβδομάδα. Ας τον ακούσουμε, μια φορά εγκαίρως. Δεν μπορώ να φανταστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι θα ανοίξουν τα σχολεία και θα λειτουργούν όπως ακριβώς λειτουργούσαν πριν. Όπως ακριβώς λειτουργούσαν πριν να υπάρξει ο κορονοϊός στην Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό. Καμία αλλαγή δεν έχει υπάρξει εδώ και 1 χρόνο. Δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα για να κρατήσετε τα σχολεία ανοιχτά, αλλά με ασφάλεια και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Κάντε το επιτέλους. Πόσο άλλος χρόνος πρέπει να περάσει? Τα παιδιά μας είναι τόσους μήνες έξω από τα σχολεία. Και ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Τα πρωτάκια, τα δευτεράκια στο Δημοτικό δεν θα έχουν αναμνήσεις. Δεν θα έχουν καμία εικόνα από τους συμμαθητές τους, από αυτά τα χρόνια. Τα χάνουν. Γιατί δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε επιτέλους ένα σχέδιο για να είναι ασφαλή τα σχολεία όταν είναι ανοιχτά. Μας λέγατε δεν κολλάει στα σχολεία, γιατί τα κλείσατε μετά. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς ο συνοστισμός καλά κρατεί. 1 χρόνο μετά τίποτα δεν έχει γίνει και σε αυτό το τομέα. Τα 300 λεωφορεία που από το καλοκαίρι εξαγγέλλονται δεν έχουν ως τώρα παραληφθεί. Το ελεγκτικό συνέδριο απορρίπτει τη σύμβαση προμήθειας. Ελύστε το πρόβλημα. Χρειάζονται περισσότερα λεωφορεία και οδηγοί και περισσότερα δρομολόγια τις ώρες αιχμής στο μετρό, ιδιαίτερα από Δευτέρα που ανοίγει το λιανεμπόριο. Και έρχομαι στην επανεκκίνηση της οικονομίας, το άνοιγμα των καταστημάτων. Πρέπει να συνδυαστεί με στοχευμένη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί ο κίνδυνος για λουκέτα είναι ορατός. Ρευστότητα τώρα. Επιστρεπτέα προκαταβολή με το 70% του ποσού ενίσχυση. Και άμεση ρύθμιση των οφειλών. Προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουμε προτείνει 120 δόσεις και κούρεμα 30% για όσους είναι συνεπείς στην πληρωμή αυτών των δόσεων. Για τις οφειλές προς τις τράπεζες, αναστολή των δόσεων για 6 μήνες μετά το άνοιγμα στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και άπλωμα των δόσεων υποχρεωτικά στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Αναστολή των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και του πτωχευτικού νόμου για το 2021. Από 1η Ιουνίου πάβει οποιαδήποτε προστασία στην πρώτη κατοικία. Είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε, κύριε Πρωθυπουργέ, για ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης της εστίασης που έχει χτυπηθεί ίσως περισσότερο από πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Εχθές, κάτω προφανώς και από την πίεση της σημερινής συζήτησης, κάνατε ένα πρώτο βήμα, θετικό βήμα, για τη στήριξη της ρευστότητάς τους, που από μόνο του όμως, εάν μείνει μόνο αυτό, πάλι δεν θα αρκεί. Επιβάλλεται για 6 μήνες τουλάχιστον μετά το άνοιγμα να επιδοτηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 100% με ρήτρα απασχόλησης για να κρατηθούν οι επιχειρήσεις όρθιες και να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας. Στον τουρισμό, από 1η Μαΐου, εμβολιασμός των εργαζομένων στον τουρισμό, τεστ σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας και των νησιών, αεροδρόμια και λιμάνια, στόχος να κάνουμε τα νησιά και όσες περιοχές μπορούμε COVID-free. Να αναλάβουν ρόλο οι δήμαρχοι των τουριστικών περιοχών. ΦΠΑ για διαμονή και εστίαση στο 6%. Κάντε τώρα τις υπηρεσίες αυτές ανταγωνιστικές για να μην χαθεί και το 2021. Αναστολή εφαρμογής του αυξημένου ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου. Και έρχομαι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετατρέπεται μια ακόμα εθνική υπόθεση σε αποκλειστικό ζήτημα χειρισμού της κυβέρνησής σας. Η περίοδος όμως εφαρμογής του ξεπερνά την κυβερνητική θητεία και δεν σας έχει δώσει κανείς λευκή επιταγή. Θα τα πούμε όλα αυτά στη σχετική συνεδρίαση, γιατί δεν θα δεχθούμε να έρθετε να μας παρουσιάσετε τετελεσμένα. Ο ίδιος ο τίτλος του προγράμματός σας, Ελλάδα 2.0, προαναγγέλει την Ελλάδα των δύο ταχυτήτων που συνεχώς αποκλίνουν και μεταξύ τους. Θέλω όμως να αναφερθώ συγκεκριμένα στον εμπεγμό για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ακούστε τι προβλέπετε στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Από τον πακτολό των δισεκατομμυρίων προβλέπονται συνολικά 317 εκατομμύρια, με τα οποία θα γίνει υποτίθεται η ανακαίνιση σε 120 νοσοκομεία και 273 εκατομμύρια στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για υποδομές, για εκπαίδευση, για ανάπτυξη δράσεων, για τα χρόνια νοσήματα κλπ. Αυτές είναι οι δράσεις για το σύστημα υγείας και μάλιστα σε βάθος εξαετίας. Έτσι αποτυπώνεται από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη η προτεραιότητα που δίνει στην αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που αποδείχθηκε ότι είναι το στήριγμα του ελληνικού λαού σε αυτή την πανδημία. Όσο αφορά τους διαθέσιμους πόρους, θέλω να επισημάνω ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα ήδη να προχρηματοδοτήσει ορισμένες δαπάνες που σε δεύτερο χρόνο θα καλυφθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ελληνικό δημόσιο συνεχίζει να έχει ένα πολύ μεγάλο αδιάθετο αποθεματικό, στο οποίο προσθέτει τη ρευστότητα από το δανεισμό με χαμηλά επιτόκια, που βεβαίως, κύριε Μητσοτάκη, μας εξασφαλίζουν οι αποφάσεις και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και τέλος, διαχειρίζεστε τους πόρους του ΕΣΠΑ με πρωτοφανείς βαθμούς ευελιξίας λόγω της πανδημίας και με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως το τέλος του 2020 έχει γίνει μόνο το 56% των συνολικών δαπανών του προγράμματος. Άρα θέλω να πω με αυτά ότι έχετε δυνατότητες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με τις προτάσεις μας και σήμερα θέλουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στις αποφάσεις που λαμβάνονται αυτές τις ημέρες και είναι καθοριστικές. Από αυτές εξαρτώνται χιλιάδες ζωές. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, η τύχη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή. Είναι μια μάχη εθνική, που δεν έχετε το δικαίωμα να την εκμεταλλεύεστε για πρόσκαιρες εντυπώσεις και κομματικές σκοπιμότητες. Δεν έχετε καν το δικαίωμα να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα, γιατί όταν θα βγούμε στο ξέφωτο, οι ανισότητες θα έχουν διευρυνθεί σημαντικά. Ανισότητες οικονομικές, με τους λίγους να έχουν θησαυρίσει και τους μικρομεσαίους και αδύναμους να εξαρτώνται ακόμα περισσότερο από την κρατική υποστήριξη, με τους νέους, τις γυναίκες, τα επισφαλή επαγγέλματα να στριμώχνονται ακόμα περισσότερο και να σπρώχνονται στη ζώνη της φτώχειας και της ανεργίας, ανισότητες πολιτικές, με τη φωνή των πολλών να υποεκπροσωπείται ή να μην ακούγεται κάτω από δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κρατικής προπαγάνδας, με business από τη Μαξίμου ΑΕ, μόνο για φίλους, με γαλάζια παιδιά που σπάνε ρεκόρ και πάλι διορισμών στο δημόσιο, και με αυταρχισμό. Ανισότητες έμφυλες, με τις γυναίκες να σηκώνουν ξανά το βάρος άλλης μιας κρίσης στο πορτοφόλι, στο σώμα, αλλά και στην ψυχή τους, και ανισότητες διαγενειακές, με τη νέα γενιά δικαίως οργισμένη, στοχοποιημένη και εξορισμένη από τα βασικά της δικαιώματα και αγαθά. Πρωταθλήτρια ξανά της ανεργίας στην Ευρώπη, με λιγότερη δημόσια παιδεία, χωρίς προοπτικές για αξιοπρεπή εργασία, πολιτισμό ή ψυχαγωγία. Με 350.000 συνταξιούχους να περιμένουν πότε επιτέλους η ψηφιακή επανάσταση που επαγγέλλεστε θα τους αποδώσει το ελάχιστο της αξιοπρέπειας που δικαιούνται από αυτό το κατεφημισμό κοινωνικό κράτος που έχετε δημιουργήσει. Ο διαρκής αγώνας μας από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, ένας αγώνας με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, δικαιώνεται κάθε μέρα στις συνειδήσεις των πολιτών. Όσο και αν γίνεται προσπάθεια να θυμωθεί η παράταξη που άφησε αποτύπωμα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, είμαστε και παραμένουμε η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική δύναμη για την πρόοδο και την ευμερία. Και σήμερα πια μπορεί κανείς να κάνει και τις συγκρίσεις. των κυβερνήσεων της Δημοκρατικής Παράταξης και των σημερινών ολοκληρωμένων μας προτάσεων με την προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση και την τωρινή του στάση. Κάντε λοιπόν τα αναγκαία πριν να είναι αργά και μας βυθίσετε σε έναν κικαιώνα από τον οποίο θα μας πάρει πάρα πολλά χρόνια να βγούμε. Εμείς επιμένουμε και είμαστε εδώ, με τις προτάσεις μας, με τα προγράμματά μας, για να συνεννοηθούμε και να οδηγήσουμε όλοι μαζί την ελληνική κοινωνία έξω από αυτή τη δοκιμασία. Και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο και την πολυτέλεια να ακονίσουμε τα πολιτικά μας ξύφη και να διαφωνήσουμε και να κηρύξουμε ξανά τον πόλεμο ο ένας απέναντι στον άλλον. Αλλά τώρα είναι ώρα εθνικής μάχης και κρινόμαστε όλοι μας από τη στάση μας απέναντι σε αυτήν. Αποφασίστε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, αν μπορείτε επιτέλους να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούν ουσιαστική εθνική συνεννόηση ή αν θα συνεχίσετε να είστε ο Πρωθυπουργός της ανεπάρκειας, της διαίρεσης και της κοινωνικής αδικίας. Είναι στο χέρι σας να την πάρετε αυτή την απόφαση. Σας ευχαριστώ.